Στην τρίτη θέση επανήλθε και πάλι η Λάρισα χθες, καθώς καταγράφηκαν 46 νέα κρούσματα, στοιχεία που φανερώνουν ότι η διασπορά του ιού επιμένει. Ωστόσο, η γενική εικόνα και στα δύο νοσοκομεία είναι πλέον σαφώς βελτιωμένη, τόσο σε ό,τι αφορά την εισαγωγή ασθενών, όσο και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι ενδεικτικό ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχουν σήμερα 5 κενά κρεβάτια ΜΕΘ. Η εορταστική περίοδος όμως δεν επιτρέπει εφησυχασμό και υπό το φόβο ενός νέου κύματος κορονοϊού, πάγωσαν ακόμη και οι συζητήσεις για μείωση των κλινικών COVID στο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο διευθυντής της ΜΕΘ Απόστολος Κομνός. Το νοσοκομείο, επειδή είχαμε διαθέσει πολλά κρεβάτια για ασθενείς με κορονοϊό, είναι σχεδόν άδειο. Θα δούμε πώς θα γίνει η περαιτέρω διαχείριση. Ο διοικητής της ΥΠΕ μας είπε να περιμένουμε, γιατί ενδεχομένως θα υπάρξει νέο κύμα και να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Την ανησυχία των ειδικών εντείνει η γενικότερη εικόνα που εκπέμπει η πόλη σε ό,τι αφορά την τήρηση των μέτρων. Βλέπω, ας πούμε, χθες γυρίζοντας αργά το βράδυ από το νοσοκομείο, παρέες παιδιών έξω, πίνανε καφέ, η μάσκα στο σαγόνι, μιλούσαν μεταξύ τους. Μια μετάδοση από τα παιδιά θα φέρει τον ιό μέσα στο σπίτι. Και μέσα στο σπίτι είναι όλη η οικογένεια, νοσούν, βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται. Έχουμε ζευγάρια, οικογένειες ολόκληρες εδώ που νοσηλεύουμε. Θέλει προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή. Στο μεταξύ, στις 28 Δεκεμβρίου αναμένονται τα εμβόλια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οπότε και θα αρχίσει η έναρξη του εμβολιασμού για τους υγειονομικούς. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν έχουν δηλώσει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει και από εμάς εδώ μέσα να δώσουμε το βήμα ότι οι υγειονομικοί που είναι στην πρώτη γραμμή κάνουν το εμβόλιο για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους ασθενείς. Θα δώσουμε το παράδειγμα. Γιατί αν δεν κάνουμε εμείς το εμβόλιο, πώς οι πολίτες θα πούνε ότι εσείς είστε στην πρώτη γραμμή, πώς εμείς να ακολουθήσουμε.